Hands off and eyes off. Ούτε πόδια, ούτε χέρια, ούτε μάτια. Η ανθρώπινη παρουσία πίσω από το τιμόνι είναι παραπλανητική. Το αυτοκίνητο κινείται μόνο του στον αυτόματο πιλότο με μια σταθερή ταχύτητα 105 χιλιόμετρων την ώρα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Βιρτζίνια. Είναι ο πρώτος έλεγχος στο ειδικό πρόγραμμα οδήγησης χωρίς οδηγό σε πραγματικές συνθήκες, παρόντων των υπευθύνων ασφαλείας Αμερικανικών αυτοκινητοδρόμων αλλά και του επικεφαλής της έρευνας. Στόχος της διαδρομής να καταγραφεί η οδηγική συμπεριφορά του αυτοκινήτου, καθώς και οι αντιδράσεις των ανθρώπων στα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό που θα βοηθήσουν στο να σχεδιαστεί το ασφαλέστερο σύστημα οδήγησης. Το όχημα ελέγχει την ταχύτητά μας, τη λωρίδα κυκλοφορίας μας, καθώς και το πεδίο μπροστά μας. Το όχημα δέχεται σήματα μέσω ασύρματου δικτύου από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα και όταν η μοτοσυκλέτα φρενάρει. Το πόδι μου δεν είναι στο φρένο. Υπάρχει φρενάρισμα μπροστά. Υπάρχει ένας εργάτης που, αν και κρυμμένος πίσω από το φορτηγάκι, φοράει γυλαίκο με την ίδια τεχνολογία που δίνει τη θέση του. Οπότε, όταν το όχημα ανιχνεύσει πιθανό εμπόδιο για πρόσκρουση, φρενάρει αυτομάτως. Το μέλλον της αυτοκίνησης είναι εδώ. Μετά την Καλιφόρνια, τη Νεβάδα, τη Φλόριδα, το Μίσιγκαν και την Ουάσιγκτον και η Βιρτζίνια συμμετέχει στο πιλωτικό πρόγραμμα οδήγησης χωρίς οδηγό.